Καλησπέρα σας. Τιμούμε απόψε 20 χρόνια από το θάνατό της τη Σοφία Βέμβο, την τραγουδίστρια της Νίκης. Ένα θρύλο που διατηρείται ολοζώντανο ως σήμερα. Μια φλογερή Ελληνίδα και μια μεγάλη τραγουδίστρια που σημάδεψε την εποχή της με τη μοναδική προσφορά της. Με όπλο το τραγούδι της η Σοφία Βέμβο πολέμησε δίπλα στους φαντάρους και από τα μονοπάτια της χρυσής φωνής της μας οδήγησε στην αποθέωση του 40. Η φωνή της ήταν εθνικό σάλπισμα, ήταν κάτι σαν το φιλί της μάνας για τους στρατευμένους και γλυκό τραγούδι παρηγοριάς για το δοκιμαζόμενο λαό. Η Σοφία Βέμβο τραγουδώντας την Ελλάδα δόνησε την εθνική ψυχή και όλη η Ελλάδα τραγούδισε μαζί της. Μετά την κατάληψη της χώρας μας από τους Γερμανούς, η Σοφία Βέμβο διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου με την αδελφή της Αλίκη και τον σύντροφό της Μίμη Τραϊφόρο, τον οποίο παντρεύτηκε το 1957, συγκρότησαν θίασο που ψυχαγωγούσε αποκλειστικά τους στρατιώτες, 1942 έως 1945. 20 χρόνια πέρασαν από το θάνατο της Σοφίας Βέμβο, της Έφης Βέμβο, αυτό ήταν το πραγματικό όνομά της. Μετά τον πόλεμο, στα 1946, η Βέμβο σχημάτισε προσωπικό θίασο, όπου αργότερα εμφανίστηκε και ίδια ως ηθοποιός, δίπλα στο Μαυρέα, τον Αυλονίτη και το Μακρύ. Από το 1948 έως το 1950 περιόδευσε στις ελληνικές παροικίες της Αμερικής και της Αφρικής και στο 1950 ίδρυσε στην Αθήνα το θέατρο που φέρει το όνομά της, την Οδό Καρόλου, το θέατρο Βέμβο. Με τη βαθιά ζεστή φωνή της, με την εκφραστικότητά της και την ερμηνευτική δεξιοτεχνία της, η Σοφία Βέμβο κυριάρχησε στα 30 χρόνια της καριέρας της στο τραγούδι.